Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ακολουθήσω τη λογική που οι κύριοι της αντιπολίτευσης, είτε της αξιωματικής, είτε του ΠΑΣΟΚ, έχουν ακολουθήσει σήμερα ιδιαίτερα, διότι πραγματικά η έλλειψη επιχειρημάτων, η επιλογή τους να ψηφίσουν την επένδυση, δυστυχώς τους πρόχνει να αξιοποιούν γλωσσικά επιχειρήματα για να μπορούν πραγματικά να σταθούν ή να πείσουν τον κόσμο τους για ποιο λόγο ψηφίζουν αυτή την επένδυση. Απλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν. Κατά τη γνώμη μου αρκετά πιστικά. Το ένα είναι η καθυστέρηση. Μιλάνε όλοι για καθυστέρηση, τι λεφτά χάσαμε από την καθυστέρηση κλπ. Απλά θέλω να σας θυμίσω ότι το έργο αυτό ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια. Αυτά τα 13 χρόνια εμείς ούτε απ' έξω δεν περνάγαμε από την κυβέρνηση, την εξουσία και πολλές φορές και από τη Βουλή. Και αντί να έρθετε να μας πείτε εδώ πέρα γιατί αυτά τα 13 χρόνια αυτό το έργο δεν προχώρησε, μας κάνετε κριτική γιατί τον ένα χρόνο που ασχοληθήκαμε εμείς με αυτό το έργο έχουμε καθυστερήσει. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε ότι το master plan που κατατέθηκε ως έκθεση ιδεών και με αυτό υπογράψατε το 2014 τη σύμβαση. Γιατί αυτό? Διότι υπήρχε master plan χωρίς τοπογραφικό. Δεν έχει κατατεθεί τοπογραφικό όπου αποτυπώνεται στο τοπογραφικό, αποτυπώνονται τα ρέματα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα νεότερα μνημεία, οι δασικές εκτάσεις. Απλά ένα master plan το οποίο μπορούσατε να το μεταφέρετε όπου θέλετε. Δηλαδή πήγαινε σε κάθε οικόπεδο περίπου των 6.000 θερμάτων. Εμείς δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε με αυτό το master plan που κατατέθηκε και φάγαμε αρκετό καιρό για να φτιάξουμε το τοπογραφικό. Το δεύτερο στοιχείο που επικαλείστε σε σχέση και με αυτό είναι ότι καθυστερήσαμε αυτό το χρόνο γιατί επιδιώξαμε και νομίζω σε μεγάλο βαθμό, θα τα πω αργότερα, σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε να βελτιώσουμε τη σύμβαση την οποία βρήκαμε. Καταφέραμε να βελτιώσουμε αυτό, την περιγραφή αυτού του master plan. Κατορθώσαμε να το σταθεροποιήσουμε αυτό το master plan. Αυτή είναι μια καθυστέρηση η οποία κατά την εκτίμησή μας και άξιζε και πρέπει και εσείς να παραδεχτείτε ψηφίζοντας αυτή την σύμβαση την οποία εμείς σας φέρνουμε, να παραδεχτείτε ότι δεν υπήρχε καθυστέρηση και η καθυστέρηση είχε θετικά αποτελέσματα. Ένα τρίτο που επικαλείστε συνεχώς και μπαίνουν και ιδεολογικά θέματα και ποιες είναι οι επιλογές μας και γιατί δεν λέμε την αλήθεια και τι λέγαμε, ξέρετε τι λέμε χρόνια, κυρίες και κύριοι. Χρόνια λέμε ότι είμαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά είμαστε υπέρ της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Και όταν λέμε είμαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, είμαστε αυτών των ιδιωτικοποιήσεων που εσείς και οι συνεταίροι σας στο ΠΑΣΟΚ είχατε επιβάλει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή το ξεπούλημα των επιχειρήσεων. Εμείς δεν επιδιώξαμε αυτό. Και σε αυτές τις συμβάσεις τις οποίες εσείς είχατε υπογράψει και τις πήραμε και είμαστε αναγκασμένοι πραγματικά, γιατί το κράτος όπως λέμε έχει συνέχεια, είμαστε αναγκασμένοι να τις κρατήσουμε. Δώσαμε μάχη μεγάλη και πολλές φορές σε συνεργασία και με τους επενδυτές κερδίσαμε.
κερδίσαμε να βελτιώσουμε. Και αν είσαι διαβαστερή, γιατί εσύ είσαι διαβαστερός, θα έχεις δει χρόνια τώρα ότι η ανάπτυξη από τη μεριά τη δική μας έτσι εμπεριόχει τρεις μορφές. Η μία είναι του δημοσίου, η άλλη είναι ιδιωτικές επενδύσεις και η άλλη είναι μέσα από την κοινωνική οικονομία. Άρα δεν ανακαλύπτετε εσείς αυτή τη στιγμή την Αμερική. Λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα. Αλήθεια, αλήθεια δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή τα 300 στρέμματα, τα 300.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, το οποίο προστίθεται στα 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και τα οποία θα αξιοποιηθούν για κοινωνική ανταπαδοτικότητα, για να μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο κέντρο της Αθήνας η μεταφορά ενός στηρίου εκεί να δώσει τη δυνατότητα να γίνει ένα πάρκο στην Κυψέλη. Δεν είναι κέρδος αυτό? Αυτά δεν σας ενδιαφέρουν, έχω την εντύπωση, γιατί δεν μένετε στην Κυψέλη. Γιατί δεν μένετε στην Κυψέλη. Ή παραδείγματος χάρη και ό,τι δεν γίνει, ό,τι δεν μεταφερθεί παραμένει, γιατί είναι κολλητό με το πράσινο. Δηλαδή δεν είναι κέρδος ότι περίπου 900.000 τετραγωνικά οικοδομήσει με επιφάνεια μειώθηκε από αυτή που είχε το master plan? Δεν είναι θετικό δηλαδή αυτό? Δεν αλλάζει το χαρακτήρα, δεν αλλάζει το χαρακτήρα της επένδυσης? Δεν τον αλλάζει υπέρ? Δεν τον αλλάζει υπέρ και της περιοχής αλλά και των ανθρώπων? Δεν έχει δηλαδή κοινωνικό χαρακτήρα? Το ένα χιλιόμετρο ανοιχτό στη θάλασσα. Και ανοιχτό σημαίνει, και είναι σαφές αυτό γραμμένο και δεν παραφράζεται, ότι δεν θα έχει κτίρια. Μπορεί να έχει πολυθρόνες, μπορεί να έχει ένα beach bar, αλλά θα είναι ανοιχτό. Θα είναι ανοιχτό. Λέω, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Το πρόβλημα μας θα τα πω στο τέλος μαζί. Μαζί θα τα πούμε στο τέλος. Κύριε Υπουργέ, είσαστε στα 7 λεπτά. Αν είναι να έχουμε απαντήσεις και πάμε στα 10, χαθήκαμε. Λοιπόν. Μαζί, ναι. Λέω λοιπόν, και τα 300.000 στρέμματα και το ότι ένα κρίσιμο θέμα που τουλάχιστον ο χώρος του μαζικού αθλητισμού αλλά και ο χώρος του αθλητισμού δεν το περίμενε, γιατί εσείς το διώχνατε τον Άγιο Κοσμά. Η δική σας η σύμβαση τον Άγιο Κοσμά τον έδιωχνε. Η δική μας διαπραγμάτευση οδηγεί να παραμείνει ο Άγιος Κοσμάς μέχρι που να ξεκινήσουν τα έργα και μετά να μεταφερθεί όπως είναι, ολοζούπιτος, να μεταφερθεί επάνω από το δρόμο μέσα στα 6.000 στρέμματα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Μην τα υποτιμάτε στην προσπάθειά σας να πείσετε ότι γίνανε όλα γίνανε κακά. Το 1,5 δις, πάλι δεν το διαβάσατε καλά κύριε Δένδια, το 1,5 δις επενδύσεων είναι πλέον των επενδύσεων οι οποίες είναι στα 4,5 δις. Και αν δείτε και τα κείμενα και τα προπαγανδιστικά που έχουν βγάλει οι επενδυτές, θα δείτε ότι αναβιβάζουν το μέγεθος στα 8 δισεκατομμύρια. Το 1,5 λόγιο είναι επιπλέον. Και εμείς επιλέξαμε και καλά κάναμε, και πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς, από το να ζητήσουμε την αύξηση του τιμήματος, τα λεφτά αυτά να γίνουν επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις αυτές είναι κοινωνικού ωφέλους, είναι δημοσίου ωφέλους και οι επενδύσεις αυτές πραγματικά θα είναι οι πρώτες που θα ξεκινήσουν και θα δώσουν και δουλειά, θα ανοίξουν και θέσεις εργασίας και επιτέλους ο λαός της περιοχής θα αρχίζει να βλέπει τα θετικά αποτελέσματα από αυτές τις αλλαγές για αυτή την επένδυση. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να τελειώνετε. Είμαστε στο διπλό χρόνο, είπατε. Αναφερθήκα στους δημάρχους. Το ξέρετε ότι οι τρεις δήμαρχοι χτες ήτουσαν σε συνάντηση με το Υπουργείο
με την ΕΤΑΔ, με την ΤΑΙΠΕΔ, όπου υπεγράφει η σύμβαση στην οποία παραδίδεται η χρήση των παραλιών και μέχρι και τη Βάρκιζα στους Δήμους μέσα από τη λογική και από την συναντήληψη την οποία θα έχουμε μετά από τη μελέτη η οποία διεξάγεται για ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου μέχρι την Βάρκιζα καταρχάς και μετά θα πάμε και παραπέρα με τους άλλους ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στην ανάπτυξη αυτής της περιοχής και να μην είναι μόνο το κομμάτι του ελληνικού. Και ήταν και πάρα πολύ ευχαριστημένοι και νομίζω εχθές εδώ στη συνομιλία που είχατε θετικά είχαν εκφραστεί και οι τρεις για αυτό το εγχείρημα και αυτή την προσπάθεια που κάναμε εμείς. Ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι, λέγοντας το εξής, ότι η δίκαιη ανάπτυξη, γιατί έγινε αναφορά, έχει σχέση με τις συνθήκες που ζούμε, κύριοι του ΚΚΕ. Και πραγματικά, όταν ζούμε σε μία περίοδο με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με εργασιακές σχέσεις τετραώρων, διώρων κλπ. Όταν ζούμε σε μία περίοδο όπου η λιτότητα είναι αυτή που κυριαρχεί επάνω στα κεφάλαια όλων μας. Εμείς επιλέξαμε να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη στη δίκαιη. Δηλαδή σε μία ανάπτυξη η οποία θα δίνει σωστό μεροκάματο, θα έχει οκτάρο εργασία, θα έχει, αυτό διεκδικούμε. Και αυτό, και αυτή τη γραμμή, καλούμε και σε αυτή τη γραμμή, και σε αυτή τη γραμμή σας καλούμε, και σε αυτή τη γραμμή σας καλούμε να μπείτε και να διεκδικήσουμε μαζί μια δίκαιη ανάπτυξη με αυτούς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κύριος Μαυρωτάς από το Ποτάμι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε σήμερα.